Έκανε μια επίθεση μέσα από συνέντευξη. Α, για να τη δούμε, παρακαλώ. Την τελευταία φορά που σε συνάντησα, σε συνάντησα μαζί με τον σύντροφό σου, μας είχε μιλήσει κιόλας και μαθαίνουμε ότι χωρίσατε. Τι έγινε? Χώρισα, είχαμε κάποια προβλήματα στη σχέση μας. Θεωρώ ότι η σχέση μου έχει κάνει το κύκλο της. Δεν ήμασταν καλά πριν από το καλοκαίρι. Είχαμε κάνει προσπάθεια να τα ξαναβρούμε. Εν τέλει, χωρίσαμε. Θέλω να είναι καλά. Και απλά εντάξει, δεν μου αρέσει τόσο να λένε βλακίες. Στεναχωριέμαι που ακούω παραπληροφορήσεις από παντού. Πώς τι σε στεναχώρησε περισσότερο? Ότι έχω κατάθλιψη, όπως βλέπετε. Γιατί να έχω κατάθλιψη? Ήταν μια σχέση, έκανε το κύκλο έτσι και στο κάτω-κάτω ήταν από κοινού η απόφαση. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο με μια άλλη κοπέλα. Αυτό σε πείραξε? Όχι καθόλου. Δηλαδή, είμαι χαρούμενη γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ δεν είχα να προσφέρω κάτι παραπάνω σε αυτή τη σχέση και δεν θα ήταν. Θεωρώ ότι δεν θα τον έκανα χαρούμενο και θέλω να είναι χαρούμενος άνθρωπος που έχω περάσει τόσα μαζί του και έχω αγαπήσει. Και ήσασταν φίλες? Όχι, τη γνωρίζω. Φίλες δεν ήμασταν. Δεν κάναμε παρέα, δεν βγαίναμε μαζί έξω. Έχει τύχει να βγούμε σε κοινή παρέα και να έχουμε βγάλει φωτογραφίες. Αυτό μόνο. Χωρίσατε λίγο μετά, αφού σε είδα. Λίγο μετά, αφού. Ναι, ήταν λίγες μέρες μετά. Ξέρω όλο πιστεύει συμμετοχή στο παιχνίδι. Έκανε κακό? Όχι. Τα προβλήματά μας είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο πριν. Μπορεί το παιχνίδι ίσα να μας ένωσε και λίγο μετά, γιατί όντως. Είχαμε κάνει και προσπάθεια, απλά καταλήξαμε ότι δεν πάει άλλο. Είχε κάνει σχέση τον κύκλο της. Η Ειρήνη Ερμίδου σε συνέντευξη της είπε ότι δεν μου αρέσουν γυναίκες τύπου στεριά.